Τι γίνεται, για σχεδιά μου, τι γίνεται. Λοιπόν, θα ξαναρθείτε σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Προχωράμε σταθερά ψηφιακά και μπροστά. Η Ελλάδα αλλάζει και αλλάζει ψηφιακά. Σήμερα είχαμε την τιμή να υποδεχτούμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Πρόεδρο, στον οποίο παρουσιάσαμε όλα τα έργα τα οποία σήμερα έχουμε τρέξει και το πώς τελικά η τεχνολογία πραγματικά μπορεί να βοηθήσει σε μικρά καθημερινά, αλλά και μεγαλύτερα πιο οραματικά. Η τεχνολογία πρέπει να σταθεί δίπλα στον πολίτη, να κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη, πιο ασφαλή, να μπορέσουμε δηλαδή να δώσουμε λύσεις σε θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα. Στην πρώτη φάση ψηφιοποιήσαμε τα δεδομένα μας. Μέσα στην πανδημία η Ελλάδα κατάφερε και έμεινε όρθια διοικητικά. Σε δεύτερη φάση πλέον καταργούμε στρώσεις γραφειοκρατίας, έτσι ώστε πλέον να μπορούμε να κάνουμε πολλές διαδικασίες και μέσω του κινητού μας. Τα δεδομένα και η διαχείρισή τους, τα κέντρα δεδομένων και το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε, να βάλουμε ένα πράσινο πρόσημο στην τεχνολογία είναι το ζητούμενο και βέβαια τεχνολογία για όλους, έτσι ώστε και ψηφιακά να μην αφήσουμε κανένα πίσω. Με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι για μία ακόμα φορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να κάνουμε μία συνολική επισκόπηση της σημαντικής δουλειάς η οποία έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο αλλά και των πολύ σημαντικών έργων τα οποία δρομολογούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αυτή η πολύ σημαντική ψηφιακή πρόοδος, την οποία πιστεύω ότι και οι πολίτες διαπιστώνουν, αρχίζει και αποτυπώνεται πια και στους δείκτες αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας δίνει χαρά, αλλά μας υποχρεώνει να κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, όπως ήδη γίνεται μέσα από πολλές καινούργιες υπηρεσίες, οι οποίες προστίθενται συνέχεια στο gov.gr. Αλλά να βοηθήσουμε και να αξιοποιήσουμε και την τεχνολογία έτσι ώστε να βελτιώσουμε συνολικά την παραγωγικότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να πετύχουμε και τους δύο αυτούς στόχους. Ταυτόχρονα μας θέτει απέναντι και στις μεγάλες προκλήσεις να αξιοποιούμε πάντα την τεχνολογία με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πάντα προς όφελος όλων. Πολύ σύντομα θα τεθεί και σε εφαρμογή το AI Act, το οποίο θέτει το ευρύτερο πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Ο σκοπός μας όμως είναι πάντα να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά ως χώρα, μπροστά από την Ευρώπη και να μπορούμε να μετατρέψουμε αυτό το οποίο κάποτε ήταν ένα μεγάλο μειονέκτημα, την οπισθοδρόμησή μας δηλαδή στα θέματα τεχνολογίας, σε ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την χώρα. Να κάνω δύο ειδικές αναφορές σε δύο δράσεις του Υπουργείου που πιστεύω ότι έχουν μια ευρύτερη σημασία και τις οποίες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τις προβάλλουμε και να τις προβάλλετε περισσότερο. Το ένα αφορά την πολιτική μας προδιάστημα και την πληροφορία την οποία θα μπορούμε να έχουμε πια από τους μικροδορυφόρους οι οποίοι θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Εικόνες από όλη τη χώρα που μπορεί να είναι χρήσιμες από την πολιτική προστασία, από την κτηματογράφηση, από την αντιμετώπιση της αυθαίρετης ζώμησης. Για παράδειγμα, χαίρομαι ιδιαίτερα για την πολύ μεγάλη αποδοχή που είχε η εφαρμογή του MyCoast, αλλά προφανώς δεν στηριζόμαστε μόνο στους πολίτες για να καταγγέλουν παρανομίες που γίνονται στις παραλίες. Θα μπορούμε πια όλα αυτά να τα επιτηρούμε και μόνοι μας μέσα από δορυφορικές εικόνες. Το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο θέλω να σταθώ ιδιαίτερα είναι το κτηματολόγιο, για να συγχαρώ τον Υπουργό και τον Υφυπουργό για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε επιτελέσει. Μέχρι το τέλος του 25 πια το έργο αυτό για το οποίο μιλάμε δεκαετίες στην χώρα, θα έλεγα αιώνες στη χώρα, θα είναι πια μια πραγματικότητα και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην τεράστια αναπτυξιακή σημασία αυτού του έργου, αλλά και στην ασφάλεια που προσφέρει σε θέματα ασφάλειας δικαίου. Είναι μια κρεμότητα που ερχόταν από το παρελθόν, η οποία με πολύ κόπο και με πολύ προσπάθεια πια ολοκληρώνεται. Τέλος, θέλω να θυμίσω ότι έχουμε στην διάθεσή μας
τις υπηρεσίες που παρέχουν εξαιρετικοί υποστήμονες και από το εξωτερικό στα πλαίσια της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η χώρα μας θέλει να είναι πρωταγωνίστρια και στις υποδομές οι οποίες σχετίζονται με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Ένας από τους υπερυπολογιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κατασκευαστεί στην χώρα μας και αυτό φυσικά μας δίνει πολλές υπολογιστικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και ένα νέο δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας, το οποίο θα έρθει να πατήσει πάνω σε αυτές τις υποδομές για να αναπτύξει με τη σειρά του εφαρμογές οι οποίες θα είναι χρήσιμες και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο. Οπότε σταματώ εδώ γιατί θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα. Συγχαρητήρια για τη δουλειά την οποία κάνετε και να συνεχίσετε παρακαλώ έτσι αυτήν την συνεχή παρουσίαση εφαρμογών. Το περιμένουν οι πολίτες από εμάς, κάθε εφαρμογή που προσθέτουμε, ειδικά στο Wallet, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό πια εργαλείο, έχει γίνει μέρος της πραγματικότητάς μας, κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Αυτό το οποίο μου παρουσιάσατε, παραδείγματος χάρη, την έννοια του consent, τη συνένεση, το οποίο μπορούμε να δίνουμε, για παράδειγμα, σε μια ασφαλιστική εταιρεία, από το να προσκομίζουμε εμείς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να αντλεί η ασφαλιστική εταιρεία τα στοιχεία από το wallet και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με ένα κλικ γλιτώνουμε πολύ γραφειοκρατία και πολύ κόπο. Αυτά περιμένουν οι πολίτες από εμάς και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους.